Σεβαστοί μου πατέρες, οσιότατες μοναχές και αδελφοί μου ευλογημένοι, μας υπενθυμίζει αυτό το ίδιο το γεγονός της κινήσεως της Θεοτόκου και μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο αυτή έγινε, σύμφωνα με την παράδοση. Οι Απόστολοι του Χριστού, Θείο Πνεύματι οδηγηθέντες, οδηγήθηκαν σε εκείνο τον τόπο στον οποίο επρόκειτο να κινηθεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Θεαρχείο Νεύματι, όπως χαρακτηριστικά ψάλαμε χθες το βράδυ, στον Εσπερινό, τον πανηγυρικό προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και σε αυτήν την σύναξη, την οποία πολύ όμορφα η παράδοση και η συνείδηση της Εκκλησίας μας διαφύλαξε μέσα από το ιερό εικόνισμα της κινήσεως της Θεοτόκου, βλέπουμε να είναι παρούσα ολόκληρη η Εκκλησία. Εικονίζεται στην ιερά εικόνα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και μαζί με τον Χριστό εικονίζεται και η Παναγία Μητέρα Του επάνω στο νεκρικό κρεβάτι. Και ταυτόχρονα εικονίζονται και οι Άγιοι Απόστολοι, πώς ονομάζουμε την Εκκλησία, Αποστολική. Κεφαλή ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει Εκκλησία χωρίς ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι εκείνη που καθιστά πραγματικότητα το μυστήριο της παρουσίας του ζώντος Χριστού στη ζωή των πιστών. Και ταυτόχρονα είναι όλοι εκείνοι και οι μαθητές των Αγίων Αποστόλων, όλοι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Ζώντες, αλλά ταυτόχρονα και κεκοιμημένοι. Όλοι μαζί οι οποίοι αποτελούν και αποτελούμε το ενιαίο και αδιάσπαστο σώμα του Χριστού. Όμως προσέξτε ότι εκεί, σε αυτήν την εικόνα, φαίνεται και κάποιος άλλος, ο οποίος όχι με ευλάβεια, αλλά με τρόπο που φανερώνει μία αμφισβήτηση, που φανερώνει κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή, προσεγγίζει το νεκρικό κρεβάτι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι στην παράδοση ένας Ιουδαίος, ο οποίος ονομάζεται Ιεφωνίας και ο οποίος θέλησε να γκρεμίσει το πανάσπυλο σώμα της Θεοτόκου από το νεκρικό κρεβάτι. Γιατί? Διότι πάντοτε μέσα στην ιστορία υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν οτιδήποτε θυμίζει Χριστό, οτιδήποτε θυμίζει η Εκκλησία, να το παραμερίσουν από τη ζωή των ανθρώπων. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε πραγματικότητα, γιατί πάλι η παράδοση μας πληροφορεί ότι αυτός ο Ιεφωνίας, την ώρα που πήγε με βέβυλο τρόπο να μολύνει το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ξαφνικά ένιωσε τα χέρια του να μην υπάρχουν. Κόπηκαν τα χέρια του. Γιατί όποιο χέρι αγγίζει την Εκκλησία του Χριστού, κόβεται και ξεραίνεται. Αφού η Εκκλησία δεν είναι μία ανθρώπινη και κοσμική κατάσταση, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος παρατείνεται εις τους αιώνας. Και γίνεται πραγματικότητα αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, ότι ακόμη και οι πύλες του Άδου δεν πρόκειται να κατησχίσουν αυτής της Εκκλησίας. Εμείς όλοι συναχθέντες σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά την κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ερχόμαστε να εικονίσουμε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία υστερούνται στην Ιερά Εικόνα. Τους Αγίους Αποστόλους, τα μέλη της Εκκλησίας και έχουμε ασφαλώς και κάποιους, ίσως όχι στην παρούσα σύναξη, αλλά ευρύτερα που δεν επιθυμούν και δεν θέλουν η Εκκλησία να αποτελεί το κέντρο της ζωής των ανθρώπων, που θέλουν να βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή των ανθρώπων. Αυτοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εκείνο που πρέπει εμείς να έχουμε στο νου μας
είναι ότι ο ίδιος ο Θεός φροντίζει ώστε η Εκκλησία Του ποτέ να μην αλωτριωθεί από την παρουσία αυτών των προσώπων. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε εκείνο που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι. Να παραμένουμε διαρκώς μαζί με τον Χριστό και την Παναγία. Να μην απομακρυνόμαστε από εκείνους. Να μην απομακρυνόμαστε από το σώμα του Χριστού. Και όντες σε κοινωνία και σε σχέση με το σώμα του Χριστού, δεν κινδυνεύουμε. Πότε κινδυνεύουμε? Όταν απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Όταν απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία. Και πώς απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία και τον Χριστό? Με τον τρόπο της ζωής μας. Όταν αυτός ο τρόπος της ζωής δεν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Όταν η ζωή μας είναι διαφορετική από αυτήν που ο Θεός θέλει και ο Θεός ζητά. Συναχθέντες λοιπόν και πάλι, για να τιμήσουμε και να μεγαλύνουμε το πανυπέρτιμο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, καλούμαστε όλοι μας, όπως τότε οι Απόστολοι εκ περάτων συνήλθαν για να προσφέρουν τιμή στο πανυπέρτιμο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον τρόπο της ζωής μας να προσφέρουμε κι εμείς τιμή προς αυτήν, αγωνιζόμενοι την δική της τη ζωή να την κάνουμε δική μας ζωή. Δηλαδή, την αδιατάρακτη και αδιάρρηκτη σχέση της με τον Χριστό να την έχουμε ως πρότυπο βίου για την καθημερινότητά μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα, αυτό ευχηθείτε όλοι, για όλους εαυτούς και αλλήλους όλοι μας και πάσαν την ζωή ημών να την εναποθέτουμε πάντοτε στα χέρια του Χριστού δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν. Ευλογεί ο Θεός και τους Αγίους Πατέρες και τις οσιότατες μοναχές αυτού του ευλογημένου μοναστηριού της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αλλά και του άλλου μοναστηριού του Γεναθλίου της Θεοτόκου, αφού η γερόντισσα και αντιπροσωπεία αδελφών είναι και από εκεί παρούσες εδώ, και βεβαίως να ευλογεί και όλους σας τους ευλαβείς προσκυνητές δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, δια των ευχών του Παναγιωτάτου Προκατόκου μου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου, του οποίου τις ευχές και τις ευλογίες κομίζω προς όλους σας, και δια των ευχών του παρόντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κυρίου Δαμασκηνού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.